από την τροποποίηση του ίδιου του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου, σχεδιάστηκε και περιέχεται στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων που ανήκει απευθείας στο Δήμαρχο, μια νέα δομή εξυπηρέτησης, γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών, όπως το λέμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα γραφείο το οποίο έχει εγκατασταθεί από το φθινόπωρο εδώ και 2 μήνες στο ισόγειο του Δημαρχείου. Στοχεύει στον κεντρικό συντονισμό και έλεγχο της πληθώρας των αιτημάτων και των προτάσεων που υπάρχουν από πλευράς των δημοτών. Βεβαίως, σημαντικό εργαλείο στην υπόθεση αυτή είναι ένα νέο λογισμικό που υπάρχει πλέον εγκαταστημένο στο Δήμο και στη λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου, το οποίο είναι το NovoVille και το οποίο μπορεί να κατεβάσει και θα το δείξουμε στη συνέχεια, να κατεβάσει ο κάθε συμπολίτης προκειμένου να το χρησιμοποιεί για τα αιτήματα τα οποία μπορεί να διοχετεύει στο συγκεκριμένο γραφείο. Το γραφείο αυτό θα λειτουργεί στο ισόγειο του Δημαρχείου από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Έχει στελεχωθεί με έναν αριθμό υπαλλήλων που έχουν εκπαιδευτεί στο πιλωτικό διάστημα, που σας είπα, στη χρήση του λογισμικού και στη διαχείριση των αιτημάτων σε διαρκή επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης, ο μοναδικός αποδέκτης αιτημάτων από τον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα και ο μοναδικός κόμβος από τον οποίο ανατίθενται αυτόματα στα αρμόδια τμήματα του Δήμου η υλοποίηση των αιτημάτων αυτών. Ο πολίτης βεβαίως έχει τη δυνατότητα για την υποβολή των αιτημάτων του με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους. Καταρχήν, τηλεφωνικά στο 2413-500-400 με αστική χρέωση. Είναι ένα νούμερο το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας και το οποίο πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της φόρμας των αιτημάτων στο site του Δήμου Λαρισαίων, όπου το συγκεκριμένο γραφείο παρακολουθεί το site και βεβαίως ενημερώνεται για τα αιτήματα που υπάρχουν εκεί. Το τρίτο είναι μέσω της εφαρμογής NovoVille, που μπορεί να κατεβάσει ο πολίτης δωρεάν στο κινητό του, ενσωματώνοντας ακόμη και φωτογραφία. Έχει τη δυνατότητα να, μαζί με το αιτημά του, να στέλνει και φωτογραφία, αν έχει τη συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό του. Επίσης μπορεί αυτοπροσώπως και με γραπτό αίτημά του στο Γραφείο Πολιτών, στο ισόγειο του Δημαρχείου ή ακόμη και εγγράφω στο πρωτόκολλο του Δήμου. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι οι τρόποι που ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το γραφείο. Το γραφείο μέσω του λογισμικού ακριβώς διοχετεύει τα αιτήματα. Το ίδιο είναι υπεύθυνο να απαντήσει για την ικανοποίηση ή μη και σε ποιο χρόνο των αιτημάτων αυτών.